Καλησπέρα παιδιά, τσεκ τεκνάω, Κώστας εδώ Καιρό έχουμε να τα πούμε, αυτά είναι τα χέρια του Κώστα <laughs> Καιρό έχουμε να τα πούμε, καιρό έχω να κάνω βίντεο Καιρό έχετε να με δείτε Μου στέλνετε μηνύματα ότι σας έλειψαν τα βίντεο, ισχύει Πέρασα μια κουραστική περίοδο γενικά από θέμα δουλειά, από θέμα χρόνου Και σιγά σιγά λέω να επανέλθω Στα παλιά κλασικά και μόνιμα λιμέρια μας Πέρα από αυτό εδώ και καιρό έχω δύο συσκευούλε οι οποίε ήρθαν μαζί και δεν τι έχω ανοίξει. Οπότε θα τι ανοίξουμε σήμερα να δούμε τι εστί. Έχουμε δύο GPS. Το ένα είναι βασικά και τα δύο από την εταιρεία Navitel. Το ένα είναι το TP T500 3G tablet, το οποίο είναι ένα ταμπλετάκι GPS, το οποίο παίρνει καρτούλα SIM μέσα και μπορεί να το βάλει στο αυτοκίνητό σου και να έχεις GPS όπου θέλεις. Τρέχει Android 7.0, ελπίζω να μπορεί να εστιάσει να το δείτε, Android 7.0, έχει 7 ΡΑ, IPS οθόνη, 1280x800, 3G μόντεμ modem μέσα, βάζετε καρτούλα, τετραπύρινο στα 1.3 GHz, Dual SIM μπορείτε να βάλετε μέχρι 2 SIM αν θέλετε, διαφορετικών εταιριών φαντάζομαι για να εξασφαλίσετε καλύτερη συνδεσιμότητα, Wi-Fi, Bluetooth, παίρνει και MicroSD, GPS ενσωματωμένο και pre-installed, προεγκατεστημένο NaviTel Navigator και έχει Lifetime αν το βλέπετε, support για τους χάρτες της εταιρείας της Navitel. Για μια ζωή το έχει τόσο κρατήσει βασικά η εγγύηση φαντάζομαι και παραπάνω. Ώστε να μπορέσετε να το χρησιμοποιείτε κάνοντας live update χωρίς να πληρώσετε κάτι παραπάνω. Το συγκεκριμένο μου το στείλανε εδώ και καιρό και δεν το έχω ανοίξει. Η αλήθεια είναι περίμενα, περίμενα. Λέγαμε να κάνουμε εξωτερικά, έπεσε το μαχαίρι. Λέγαμε να κάνουμε εξωτερικά γυρίσματα αλλά δεν, οπότε δεν έτυχε και εγώ δεν βρήκα χρόνο. Οπότε είπα να το ανοίξω εδώ, να δοκιμάσω και αυτό το όμορφο πλάνο που έχω στήσει. Νομίζω, ελπίζω μάλλον να σας αρέσει, και αυτά εδώ είναι μια υπόσχεση ότι κάποια στιγμή, αν και αλήθεια είναι πολλέ φορέ το λέω, αλλά σπάνια το κάνω, να κάνω κάτι σχετικό με αυτό εδώ που βλέπετε απέναντι. Δεν θα πω παραπάνω. Έχει συσκευασία η οποία φαίνεται από ανακυκλωμένο χαρτί. Αρκετά βαριά συσκευασία θα έλεγα βέβαια. Να το ανοίξουμε κιόλα. Λοιπόν, προστατευτικό στο πάνω μέρο. Το ταμπλετάκι 7 inch. Καιρό έχω να πιάσω 7 inch tablet, και μου φαίνεται πάρα πολύ μικρό. Αλλά πριν να δούμε τι έχει το tablet, να δούμε το tablet αυτό καθεαυτό, αν και νομίζω ότι θα έχει πληρώσει την μπαταρία του. Να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. Έχουμε ένα user manual, το οποίο είναι σε διάφορε γλώσσε. Και από πίσω στα αγγλικά πληροφορίε για το tablet. Επίση, υπάρχει ένα φορτιστή ο οποίος είναι στα 2000 μίλια δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, ελπίζω πως μπορείτε ναι, 2000 μίλια μπερόρια ο οποίος μπαίνει στην πρίζα για να το φορτίσετε και έχουμε και ένα USB σε micro USB καλώδιο το οποίο προφανώς το συνδέετε για να το, και να το φορτίσετε και να το συγχρονίσετε και οτιδήποτε χρειαστεί ε, δεν έχει δεν έχει φορτιστεί αυτοκίνητο, οπότε φαντάζομαι ότι θα πρέπει να έχετε εσεί αν θέλετε να το φορτίζετε από το αυτοκίνητο. Αυτά έχει συσκευασία μέσα. Και πάμε να περάσουμε στο τάμπλετ αυτό καθεαυτό. αυτό. Στατικό ηλεκτρισμό παντού. Βλέπουμε κλασικέ ζελατίνε. Η οθόνη του δεν είναι τίποτα εντυπωσιακό από ό,τι καταλαβαίνω. Και ελπίζω να είναι αντιγκλέρ για να μην χτυπάει ο ήλιο και θα μπονόμαστε όταν οδηγάμε. Ε, αλλά νομίζω ότι για GPS είναι αρκετά καλό γι' αυτό χτίζεται κυρίω. Δεν πρόκειται να δείτε. Αν και μπορείτε, πιστεύω, λόγω του Android και όλων των προδιαγραφών, να δείτε και βίντεο και οτιδήποτε θέλετε, να το χρησιμοποιήσετε, να το χρησιμοποιήσετε σαν ένα μικρό tablet, Αλλά κυρίω είναι χτισμένο για να μπει σε μία βάση, η οποία όλο παραδόξω δεν υπάρχει, να μπει στο αυτοκίνητο και να το χρησιμοποιήσετε γι' αυτό το λόγο. Οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε και να πάρετε μάλλον και μία βάση. Το tablet έχει επάνω τη θηρά φόρτιση. Έχουμε για ακουστικά, και από το πλάι βλέπουμε το power button στη δεξιά πλευρά και τα volume up και down. Στην κάτω πλευρά δεν έχει τίποτα, στην άλλη πλευρά δεν έχει τίποτα. Πίσω έχουμε μια κάμερα η οποία είναι υποτυπώδης θα έλεγα και από ό,τι βλέπω για να μπορέσουμε να μπούμε στη συσκευή να βάλουμε τη σήμη μάλλον πρέπει να το ανοίξουμε κάπου πρέπει να υπάρχει υποδοχή φαντάζομαι για να μπορέσει να ανοίξει. Ευελπιστώ να υπάρχει κάποια υποδοχή. Εδώ πέρα υπάρχει κάτι το οποίο ότι φαίνεται ανοίγει και μας δίνει πρόσβαση, να το δούμε λίγο. εδώ πίσω βλέπουμε πως υπάρχει θήκη για τις δύο SIM να μπαίνουν η μία πάνω από την άλλη, δηλαδή μπαίνουν η μία από πάνω η άλλη από κάτω. Και εδώ πέρα είναι για την S2, οπότε οι είναι όλες στο καλύμα της μπαταρίας. Ελπίζω να έχει μπαταρία, ή θα περιμένουμε μέχρι να φορτίσει. Ε, το κάλυμα, οκ, okay, μπαίνει, αλλά θέλει προσοχή. Είναι πλαστικό και δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει. Αλλά νομίζω μια φορά θα το βάλεις και δεν πρέπει να ξαναχρησιμοποιήσεις ποτέ να το ανοίξει. Δεν νομίζω να έχει μπαταρία. Οπότε θα πρέπει να το φορτίσω, φαντάζομαι. Και πρέπει ναι να το φορτίσω. Μέχρι να το φορτίσω εμείς θα ανοίξουμε και το άλλο. Και μέχρι να το φορτίσω, ας δούμε και το επόμενο. Το επόμενο είναι πιο πολύ στο δικό μου στυλ. Δεν χρειάζεται ούτε 3G, ούτε κάρτες, ούτε οτιδήποτε. Ένα κλασικό Navigator e 700 από την Avitel. Offline Maps από Ευρώπη. Έχουμε Μπελαρούς, Ρωσία, Ουκρανία και Καζαξάν. Όπως καταλαβαίνετε είναι από τις βόρειες χώρες. Ε, τι έχει ακόμη. Τρεις εναλλακτικέ διαδρομές να διαλέξεις από το που, από που θες να πας. Έχει Speed Cam Alerts, ωραία. Έχει βοήθεια όταν θες να αλλάξεις γραμμές φαντάζομαι σε εθνική εδώ και και και. Offline, highly detailed maps, λεπτομερίες χάρτες, έχει και 3D landmarks, οκ okay. Και ναι, οκ, okay. έχει διάφορα όμορφα πραγματάκια. Ε, GPS 7 άρα οθόνη και αυτό, αρκετά μεγάλη οθόνη, νομίζω ότι όντω αυτό είναι πάνω στο δικό μου στυλ περισσότερο. 8GB ROM, RAM φαντάζομαι, ROM, ok. Micro SD παίρνει μέσα, έως 32GB, έχει FM transmitter που μπορείς να συνδέσεις να συνδεθείς μάλλον από ό,τι καταλαβαίνει και να ακούσεις και ραδιόφωνο το πιο πιθανό. Και όχι μόνο. Ε, αυτή εδώ είναι η συσκευή. Έχει υποστήριξη διάφορε γλώσσε και τα ελληνικά μέσα. Σα ξαναλέω, αυτή είναι περισσότερο στο δικό μου μοτίβο, στο, στο, στο δικό μου στυλ. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα μάλλον, αυτό θα καταλήξει στο δικό μου αμάξι μέσα. Το άλλο μάλλον θα το δώσω στον αδερφό μου. Και πάμε να δούμε. Πρώτα έχουμε το GPS. Θα το δούμε όμω αναλυτικά σε λίγο. Να δούμε τι άλλο έχει το κουτί. Αυτό έχει και βάση με βεντούζα η οποία... Μπαίνει στο αυτοκίνητο. Αυτέ είναι πρακτικέ αρκεί να έχει χώρο στο αυτοκίνητο να κάτσει κάπου. Το δικό μου αυτοκίνητο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να υποστηρίξει αυτή τη βεντούζα, αλλά μπορώ να το τροποποιήσω. Οκ, σε διάφορε γωνίε μπορεί να τα Έχουμε επίση. να τα βάλω αυτά στην άκρη. Αυτό πιάνει από πίσω από το tablet το GPS για να μπορεί να κρατηθεί. Έχουμε φόρτιστη αυτοκινήτου, το οποίο χρειάζεται, περισσότερο θα έλεγα. Μπράβο και μπορείς... Δεν βγαίνει αυτό από πάνω ή βγαίνει αυτό από πάνω. Νομίζω ότι μπορείς να φορτίζεις κι άλλο, αλλά είναι μόνο για το GPS να φορτίζεις. Οκ. Okay. Έχουμε καλώδιο, για να το συνδέουμε, εν τω μεταξύ είναι το Mini δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, αλλά είναι USB σε mini USB, είναι παλαιά τεχνολογία. Αλλά εντάξει, θα την κάνει τη δουλειά του. Και έχω να δω τέτοιο καλώδιο. Έχουμε user manual και οδηγό. Και επίση μία θήκη soft για να το μεταφέρει. Νομίζω ότι η συσκευασία αυτού μου άρεσε περισσότερο. Και εν τω μεταξύ έχω την εντύπωση ότι και το συγκεκριμένο δεν πρόκειται να δουλέψει αν δεν συνδεθεί πάνω σε πηγή. Δεν νομίζω ότι έχει ενέργεια μέσα. Αλλά, oh, αυτό έχει ενέργεια. Wow. βλέπουμε εδώ πέρα στο αυτοκόλλητο, εκτός από τα βραβεία, είναι παλιό μοντέλο. του 17 έχει πάρει quality, eh, of, trust of quality και τα συναφή έχει εδώ ένα αυτοκόλλητο βραβεία 16-17. Θεωρείται, από ό,τι καταλαβαίνω, παλιό μοντέλο, οκ okay. Αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι αξιόπιστο για το στείλει ακόμα και τώρα η εταιρεία. Eh, τι άλλο έχουμε, βλέπουμε εδώ πέρα Διάφορε κατευθύνσει από την άποψη του πώ το χρησιμοποιούμε, ελπίζω να μπορούμε να εστιάσουμε λίγο εδώ πέρα. Καλύτερα να το δείτε. Έχουμε πόσα μέτρα έχουμε μπροστά μα ακόμη, πού να στρίψει, πόσα χιλιόμετρα πηγαίνει το αυτοκίνητο, πόσο χρόνο έχει μείνει για να φτάσουμε, την απόσταση που έχουμε διανύσει και τον χρόνο άφηξή μα. Η συσκευή είναι ιδιαίτερα απλή. Από το πλάι μπαίνει, μπαίνει το καλώδιο φόρτιση. Δεν έχει άλλη θύρα φόρτισης. Οκ. Okay, Παίρνει από το πλάι. Ίσως να ήταν καλύτερο να μπαίνει από, το, από κάτω φαντάζομαι. Αλλά ναι. Αυτό είναι σχεδιαστικό θέμα του tablet. Δεν ανοίγει. Έχουμε την SD και για τα ακουστικά. Αν θέλει κάποιος να έχει ακουστικά. Οκ. Okay, αυτό είναι. Αυτό θα το βγάλω όμω Θα το δούμε. Το συγκεκριμένο το βάζεις στον υπολογιστή ή φτιάχνεις λογαριασμό στην εταιρεία. Και μπορεί και το χειρίζεσαι. Θα βάλουμε όμω τα ελληνικά. Φαντάζομαι ότι θα έχει στα ελληνικά γλώσσα. Ωραία, έχουμε ελληνικά. Ε, γλώσσα χαρτών ελληνικά. Α, είναι ο Νικόλα. Έχουμε κάποιον άλλον. Ο Νικόλα. Με τον Νικόλα θα παίξουμε μπαλίτσα. Και ναι, και αποδοχή. Φυσικά χωρί να διαβάσει κανένα ποτέ τίποτα. Ε, ο οδηγό ευθύνεται για την ασφαλή χρήση οδήγηση του οχήματο. Μάλιστα, το ξέρουμε. Να μην εμφανίζεται παρακαλώ, το ξέρουμε. Ωραία. Καλή απόκριση σχετικά. Δεν ξέρω αν φαίνεται η απόκριση να με ξύχνει πάνω τα φώτα από παντού. Oh. Πρέπει να δοκιμαστεί. Λογικά θα μπει και στο αυτοκίνητο να δοκιμαστεί. Είναι αρκετά στιβαρό. Η οθόνη του χτυπάει εντωμεταξύ το από πάνω το φω. Αλλά δεν ενοχλεί τόσο πολύ. Δηλαδή στο μάτι αυτό το φω χτυπάει από πάνω, δεν με ενοχλεί καθόλου. Έχει μπαταρία και το συγκεκριμένο τουλάχιστον ένα δίμηνο, τρίμηνο και παραπάνω μέσα και έχει ακόμα μπαταρία αρκετά εντυπωσιακό. Ε, φ, μπορείς να το συγχρονίσεις στον υπολογιστή. Μπορείς να... Έχει και πομπό FM για να ακούς μουσική. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι καλό επίσης. Ε, τι άλλο έχουμε. Η Navitel μου για να μπορείτε να κατεβάσετε χάρτες. Ωραία. Νομίζω τρέχει Linux το συγκεκριμένο, αν δεν κάνω λάθος. Και η διαδρομή μου. Μπορείς να διαλέξεις που θες να πας. Το οποίο μου αρέσει. Οκ, okay, μπορείς να το οργανώσεις. Ναι, τρέχει Linux. wow, αυτό είναι ωραίο. Και μπορείς να το κλείσει να το ανοίξεις. Αυτό λογικά θα το δοκιμάσω και στο αυτοκίνητο να δω αν όντω που νομίζω ότι δεν θα έχει θέμα, πρέπει να το συγχρονίσω, πρέπει να το ανοίξω, πρέπει να το φτιάξω. Αλλά νομίζω ότι θα είμαστε υπερβολικά καλά για το συγκεκριμένο. Μ' αρέσει γιατί είναι στιβαρό. Μ' αρέσει γιατί είναι ελαστιχένια η επιφάνειά του, δεν γλιστράει, δεν αφήνει δαχτυλιές, δεν τίποτα. Ε, είναι πάρα πολύ στιβαρό, αρκετά ωραίο. Προσωπικά νομίζω ότι αυτό θα μπει στο δικό μου αυτοκίνητο. Το άλλο θα πάει στον αδερφό μου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν τάμπλετ ή οτιδήποτε, αλλά προσωπικά δεν με πολύ ενδιαφέρει. Αυτό θέλω εγώ για το δικό μου αυτοκίνητο. Και αυτό θα μπει. Ε, από κάτω έχουμε τι υποδοχέ για να το κουμπώσουμε. Οκ, okay, το οποίο από ό,τι καταλαβαίνω μπαίνει, κουμπώνει σχετικά. Οκ, okay, μπήκε και έχει τώρα τη βάση από πίσω για να το στερεώσει. Φαντάζομαι με ασφάλεια εδώ πέρα. Το οποίο είναι εύκολο, πρακτικό και ένα μικρό θα μπορούσε να όση ηλικία να το καταλάβει. Έχουμε διάφορου χάρτε, στους οποίου πρέπει να κατεβάσω, κάποιε είναι να κάνω το update. Οπότε, μετά από το update, λογικά θα μπει και στο αυτοκίνητο να δούμε πώ είναι μέσα στο αυτοκίνητο το συγκεκριμένο. Αλλά μισό να δω να φέρω και το άλλο, μήπω έχει φορτίσει, να το δούμε. Εντάξει, γυρίζοντα, έβαλα το powerbank πάνω, το φόρτισα λίγο, αλλά φορτίζει σχετικά αργά. Α βγάλουμε το αυτοκόλλητο. Το συγκεκριμένο, όπω είπαμε, έχει λειτουργικό Android μπορώ να πω ότι το προηγούμενο έχει πιο γλώσσα επιφάνεια με αποτέλεσμα να αντανακλά το φως περισσότερο. Δεν είμαστε Πάμε να δούμε σε ποια χώρα είμαστε. Ελλάδα θα το βρούμε φαντάζομαι. Ελληνικά. Ελλάδα. Και έναρξη. Οκ, okay, παράληψη δεν θα βάλουμε τώρα κάποια κάρτα. Δηλαδή τι εφαρμογές και τα δεδομένα σας. Βασικά όχι εδώ, πάμε νέα συσκευή. Νέα από την αρχή. Αναζήτηση Wi-Fi. Το πρώτο μειονέκτημα σας το λέω είναι η οθόνη του συγκεκριμένου. Το δεύτερο είναι ότι χρειάζεται καρτούλα SIM. Βέβαια η αλήθεια δεν μπορεί να συνδεθεί παντού, αλλά πρέπει να πάρετε καρτούλα SIM για το συγκεκριμένο. Οκ, okay, έχουμε τι ρυθμίσει, θέλει περισσότερη ώρα. Δεν λειτουργεί offline το συγκεκριμένο από ό,τι καταλαβαίνω. Μπορεί να κάνω και λάθο, αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρο. Έχει Android 7. Βέβαια, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για άλλε χρήσει. Επίση, χρειάζεται κάποια θήκη. Δεν ξέρω κατά πόσο θα τέριαζε, αλλά δεν νομίζω. Ίσως η θήκη, αυτό εδώ το πράγμα που έχει αυτό. Αν και τα μεγέθη του είναι τα ίδια. Μισό λεπτάκι να δω, γιατί ποτέ δεν ξέρει. Ποτέ δεν ξέρει πραγματικά τι μπορεί να κάτσει, Όχι, όχι. Θα σπάσει, δεν αντέχει. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι ψευτοστηρίζεται με το, το αλουνού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ψευτοστηρίζεται, αλλά δεν. Α, παράληψη, δεν θέλω τώρα λογαριασμό. Παράληψη. Θα το συνδέσουμε άλλη στιγμή στο Google. Δεν έχουμε δρόμο. Είχα ξεχάσει πόσο επίπονο να ρυθμίσεις καινούριο κινητό ή tablet όχι δεν θέλω σε αυτό εντάξει μεταξύ δεν έχει buttons εδώ πέρα λοιπόν εδώ πέρα θα το κάνουμε παράληψη ok Φυ, όχι τώρα και παράληψη έχουν πολλά να παραλείψουμε ρύθμιση αργότερα θέλει δουλειά θέλει setup είναι σαν να παίρνετε καινούριο tablet το κατάλαβα εντάξει έχει το play store και τις εφαρμογές του Android 8, 7 συγγνώμη, κλασικό παλιό Android, παλιό, τώρα ίσως κάποιος το 7 είναι ακόμα καινούριο. Ε, το μόνο που βλέπω διαφορετικό είναι εκτός ότι έχει το SIM Toolkit, μπορείτε να δείτε και YouTube, οτιδήποτε, δεδομένα να έχετε. Λοιπόν, έχουμε αυτό εδώ πέρα, το μεταξύ πατιούνται πράγματα χωρίς να πρέπει να πατηθούν. Ε. Okay. Ας πατήσουμε αυτό να δούμε, μηνύματα μέσα, μπορείτε να διαβάσετε και τα μηνύματά σας, εντάξει. Αυτό που μας νοιάζει είναι εδώ η εφαρμογή, να επιτραπεί, να επιτραπεί. Φαντάζομαι ότι θα μπορεί να συγχρονιστεί η εφαρμογή του GPS και ασύρματα. Πρόσθετα αρχεία φορτίζουν. Γεια σας, από πίσω με βλέπετε. Είναι πιο εντυπωσιακό θα πω, η οθόνη του είναι καλύτερη από το άλλο, από άποψη ε, γραφικών ή οτιδήποτε. Εμείς θέλουμε τον Νικόλα. Πού είναι ο Νικόλας. Πού είναι ο Νικόλας, πού είναι ο Νικόλας. Δεν έχει τον Νικόλα εδώ. Έχει τον Μίκολα όμω. GR, να του. Εμεί με τον μικρό Νικόλα θα παίξουμε. Και φαντάζεστε είναι ο μικρό Νικόλα που okay. ah, να κατεβάσετε το πακέτο φωνής Νικόλα. Φυσικά. Γρήγορα κατεβάζει. Οκ. Okay. Ah, και βλέπουμε τον Νικόλα. Θέλουμε να κατεβάσουμε. Σφάλουμε η κατάσταση του Νικόλα. Σε ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, μικρή νικολιό. Αποδοχή. Πολλά θα τα Πρέπει να το ρυθμίσω, φαντάζομαι, να ανοίξω το store, να κάνω χίλια δύο πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι θέλει δουλειά. Α, πρέπει να συνδεθεί, πρέπει να φορτιστεί. Τελειώνει η μπαταρία πιο γρήγορα. Έχει γελιστερή οθόνη, ώστε αν χτυπάει το φω να μην μπορούμε να δούμε ξανά. Επαναλαμβάνω. Πατάμε το OK. OK, εδώ πέρα. Η αλήθεια είναι ότι το touch του δεν μου φαίνεται τόσο τρομερό σε σχέση με οτιδήποτε άλλο έχω ξαναδεί μέχρι τώρα. Έχει απλή οθόνη, μια απλή οθόνη tablet, πρέπει να συνδεθώ εδώ πέρα να μπω. Μπορώ να πω ότι μόνο και μόνο ο χρόνος που θέλει να το σωτάρεις, το ότι η μπαταρία πέφτει πολύ πιο γρήγορα. Αυτό εδώ πέρα είναι 3 μήνες μέσα στη συσκευασία μαζί με αυτό, η μπαταρία είναι ακόμα στο 50% και ήταν σχεδόν ανοιχτό. Δεν εξαντλήθηκε σχεδόν καθόλου, ακόμη και σε αδράνεια. Οπότε τυπικά νομίζω ότι εγώ προσωπικά, όσο μπακαλιστικό για να σα φαίνεται, θα πήγαινα με αυτό. Αλλά νομίζω ότι θα κάνω άλλο πλάνα και από το αυτοκίνητο να τα δούμε λίγο πώ είναι, αφού τα ρυθμίσω, αφού τα συγχρονίσω τα συγκεκριμένα τάμπλετ. Προ το παρόν από εδώ πέρα ξαναλέω πόντου κερδίζει αυτό εδώ πέρα, πολύ περισσότερου. Αυτό εδώ είναι ένα απλό τάμπλετ που την χάνει να έχει μέσα και το πακέτο των χαρτών και την εφαρμογή. Την οποία μπορεί να αγοράσει και στο κινητό, φαντάζομαι, ή σε οποιοδήποτε άλλο tablet. Οπότε, γιατί να πα να αγοράσει tablet και να μην βάλει στο κινητό σου με την ήδη υπάρχουσα εφαρμογή. Οπότε, ναι, μόνο και μόνο αυτό για το offline και για την πρακτικότητα και για το τι αξίζει να δώσει τα λεφτά σου. Το συγκεκριμένο δεν είμαι τόσο σίγουρο ότι αξίζει να δώσει όντω τα λεφτά σου. Ένα απλό tablet είναι περιορισμένη χρήση, πρέπει να κάνει το update του ξαναλέω. Αλλά θα τα δούμε και στο αυτοκίνητο, να πάρουμε μια ιδέα. Αυτά προ το παρόν μέχρι να περάσουμε στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, καλησπέρα. Πέρασαν μερικέ ημέρε δοκιμών. Εδώ έχω το tablet offline. Εδώ έχω το tablet με τι δύο SIM και κατέβασα την εφαρμογή τη δοκιμαστική γιατί δεν το έχω αγοράσει για το κινητό. Για να δούμε αν συμφέρει, αν είναι βολικό ή όχι ή οτιδήποτε. Λοιπόν, η εμπειρία μου. Αυτό έπρεπε. Ναι, ανταποκρίνεται πολύ άμεσα. Αυτό έπρεπε να το κατεβάσω, να κατεβάσω την εφαρμογή, το updater από τη σελίδα. Αφού τα πάρει λοιπόν αυτά, τα δύο, η αρχή, πρέπει απλά να τα κάνει register, να κάνει λογαριασμό, να κάνει κωδικό, να τα δηλώσει στην σελίδα τη εταιρεία. Έχει μέσα οδηγίε, αλλά δεν είναι τόσο εύκολε οι οδηγίε. Το βλέπει εδώ μέσα, σε ποια σελίδα θα μπει. Ανοίγοντα το. το... Με Κακούτε, και όλα με το δορυφόρο. Λοιπόν, αυτό στην αρχή για κάποιο λόγο μου έβγαζε ότι ήμουν κάπου στην Κίνα. Μετά τι έπρεπε, έπρεπε να το κάνω επαναφορά. Με ζόρισε γύρω στη... στο ένα απόγευμα προσπαθώ να το σετάρω. Αλλά τελικά κάνοντα το επαναφορά και ξανά κάνοντα το update, λειτουργήσε αρκετά καλά. Δεν είχε το παραμικρό πρόβλημα. Είναι βολικό, δείχνει την ταχύτητα με λεπτομέρεια χιλιόμετρου. Πραγματικά δηλαδή μου δείχνει κάθε φορά με το δορυφόρο πώ είναι ταχύτητα με προειδοποιεί αν ξεφύγω από τα όρια, αν δεν προσέξω. Ε, μπορώ να βάλω πορείε. Αυτό εδώ, βλέπετε τώρα προσπαθεί να προσαναλυστεί. Είναι αρκετά βολικό, αλλά χρειάζεται τι δύο σήμερα. Βέβαια, το έχει συνδεθεί με το δορυφόρο και μου δείχνει ακριβώ, βλέπετε, δείχνουν ακριβώ το ίδιο πράγμα και τα τρία δείχνουν ακριβώ τα ίδια στοιχεία. Λοιπόν, αυτό εδώ βέβαια για να λειτουργήσει καλύτερα χρειάζεται και το WiFi. Το WiFi ή το 3G δίκτυο για να μπορεί να συγχρονίζεται άμεσα. Και κατέβασα και την εφαρμογή στο κινητό. Λοιπόν, αυτό ναι, αυτό είναι υπέροχο. Ξεφορτίζει σχετικά γρήγορα στο αυτοκινητό. Αλλά με το φορτιστή δεν υπάρχει θέμα. Φορτίζει γρήγορα. Είναι υπέροχο. Εδώ πέρα αυτό κρατάει η μπαταρία του OK, αρκετά θα έλεγα αλλά δεν μου άρεσε γενικά ω τάμπλετ. Είναι παλιό τάμπλετ, απαρχαιωμένο τάμπλετ. Και γι' αυτό σκέφτηκα να κατεβάσω από το store την εφαρμογή και στο κινητό. Τυπικά είναι ακριβώ το ίδιο πράγμα αυτά τα δύο. Το τάμπλετ αυτό είναι απαρχαιωμένο. Δεν τρέχει καλά τίποτα άλλο. Η οθόνη του είναι ψιλοχάλια, μόνο για να βλέπει τι πληροφορίε κάνει και τίποτα άλλο. Ε, οπότε. Πιστεύω ότι αυτό εδώ αξίζει να το πάρει κάποιο. Όντω αξίζει, είναι offline, το χρησιμοποιείς, είναι ένα GPS offline, κάνει τα update σου, είσαι υπέροχος, είσαι ό,τι πρέπει για το αυτοκίνητο και ταξίδια. Ναι. Αυτό εδώ ήταν να διαλέξω ανάμεσα σε αυτό και σε αυτό, θα διάλεγα στην εφαρμογή. Καλύτερα αν κάποιος θέλει αντί να αγοράσει το tablet, ο, ο, κινητά έχουμε όλοι μας να αγοράσει την εφαρμογή η οποία είναι πάρα πολύ καλή είναι πάρα πολύ άμεση, γρήγορη ε, αυτά εδώ επειδή είναι online τυπικά συνδέεται μέσω ίντερνετ τα update τα κάνει με τη μία δηλαδή με το που μπει σε wifi πρέπει συνδέεται, κάνει τα update του, συγχρονίζεται, είναι υπέροχο αυτό πρέπει να το συνδέσει στον υπολογιστή Οπότε χρειάζεται μια μικρή διαδικασία παραπάνω, ένα μικρό κόπο παραπάνω. Αλλά έτσι και μπει και κουμπώσει, δεν θε κάτι άλλο. Δουλεύει χωρί να συνδέεται, χωρί τίποτα. Ο δορυφόρο πιάνει με τη μία, είναι μια χαρά. Οπότε, αν ήθελα μια συσκευή αποκλειστικά για GPS θα πήγαινα σε αυτήν. Αν ήθελα μια πιο υπερσύγχρονη συσκευή δεν θα έπαιρνα το τάμπλετ. Απλά θα έδινα χρήματα, θα έδινα 20 ευρώ και θα αγόραζα την εφαρμογή για το κινητό η οποία με βολεύει περισσότερο. Με βολεύει, μπορώ να την κουβαλάω μαζί μου συνέχεια. Αγοράζω η χάρτη στην Ελλάδα, νομίζω έχουν 7 ευρώ για να αγοράσει το χάρτη από την Ελλάδα και μπορεί και να το συγχρονίζει, αγοράζει την εφαρμογή. Δεν είναι πάρα πολύ ακριβή νομίζω. Όταν να αγοράσω ένα tablet νομίζω ότι καλύτερα να αγοράσει κάποιο την εφαρμογή. Αυτό από μένα. Μπορώ να πω ότι έχω μείνει υπερκανοποιημένο και νομίζω ότι με καλύπτει 100% σε όλα. Οπότε, ή θα πήγαινα σε αυτό, ή απλά θα αγόραζα την εφαρμογή στο κινητό και θα τέλειωνε η ιστορία μου εκεί. Αυτό θα το απέφευγα γιατί είναι παλιά η συσκευή και δεν πολύ βολεύει. Αυτό από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά, και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σα.